από την παρέμβαση του κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην πληγήσα περιοχή, διαπιστώνεται με το πιο εκοφαντικό τρόπο ότι όσο ο λαός μας συνεχίσει να ανέχεται μια αντιλαϊκή πολιτική που υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή όπως του εργαζόμενου πυροσβέστη, την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία που κινδύνεψαν, την καταστροφή των καλλιεργειών, του ζωικού κεφαλαίου, της λαϊκής περιουσίας των επαγγελματιών, των σοβαρών υποδομών όπως το αεροδρόμιο, αλλά και βασικές οδικές αρτηρίες, όσο επιτρέπουν να υπολογίζονται αυτά ως κόστος, τόσο μεγαλύτερα δεινά τους εξασφαλίζει η από εδώ και πέρα κατάσταση. Υπάρχουν όλοι οι όροι, η εξέλιξη της επιστήμης, οι δυνατότητες σε επίπεδο τεχνολογίας, οι δυνατότητες οι επιστήμονες να σχεδιάσουν πώς θα αποτρέψουν οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη ξανά που να θίγει τα λαϊκά συμφέροντα συνολικά. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, δεν θα τους χαριστεί τίποτα, έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν όλους αυτούς τους όρους καλύτερης, πιο σύγχρονης με βάση τα σύγχρονα δεδομένα διαβίωσης και επιβίωσης. Θα απαιτήσουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή και στους τοπικούς θεσμούς την άμεση ολοκληρωμένη καταγραφή και την ολοκληρωτική αποζημίωση όλων των πληγέντων.